Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και του Γενικού Γραμματέα συντρόφου Κουτσούμπα Δημήτρη, χαιρετίζουμε το συνέδριό σας. Επιτρέψτε μας να καταθέσουμε θέσεις και σκέψεις συνολικά για τις εξελίξεις που έχουν συσσωρευτεί στη ζωή του λαού μας, που δεν έχουν ακουστεί, ακριβώς γιατί με λάβαρο την αυτοδιοίκηση, το θεσμό της αυτοδιοίκησης, αποκρύπτεται ο χαρακτήρας της τοπικής διοίκησης ως κρατικού θεσμού που υλοποιεί συντεταγμένα τις αντιλαϊκές πολιτικές του κεντρικού κράτους και των κυβερνήσεων. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων για την απελευθέρωση της ενέργειας και την πράσινη μετάβαση οδήγησε το χρηματιστήριο ενέργειας στο εμπόριο ρήπων, το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και το φυσικό αέριο που είναι η βάση παραγωγής ενέργειας. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην αύξηση της τιμής της ενέργειας, η οποία εκτινάχθηκε περαιτέρω με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ένας πόλεμος που κλιμακώνεται, με την κυβέρνηση να εμπλέκει τη χώρα και το λαό σε αυτό τον υπεριαλιστικό πόλεμο, υλοποιώντας σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στην αντιπαράθεση με την καπιταλιστική Ρωσία. Αυξάνονται επίσης οι κίνδυνοι για μια νέα οικονομική κρίση στην Ευρωζώνη. Διευρύνεται η λαϊκή ανησυχία και η αγανάκτηση. Ξεσπάνε αγώνες για πρώτη φορά μετά από χρόνια σε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες. Η πλειοψηφία του λαού μας ζει τις συνέπειες των αντιλαϊκών πολιτικών που εφαρμόζονται αδιαλείπτως από όλες τις κυβερνήσεις. Η θέση των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των βιοπαλλεστών αγροτών και κυρίως των νέων έχει επιδεινωθεί. Η γενικευμένη ακρίβεια στο ρεύμα και στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης σε συνδυασμό με τις μεγάλες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, στο εισόδημα των λαϊκών οικοκυριών, την μεγάλη φορολογία, επιδείνωσε περαιτέρω τη θέση του λαού, μεγάλωσε τη φτώχεια και τη δυστυχία. Το νομοσχέδιο που μόλις χθες βράδυ στη Βουλή έφερε η κυβέρνηση για την υγεία αποτελεί αντιδραστική συνέχεια και ταυτόχρονα αντιδραστική τομή για τη δημόσια περίθαλψη. Ο εργατικός λαϊκός κόσμος πρέπει να το εμποδίσει, να το απορρίψει και ταυτόχρονα να υπερασπιστεί συνολικά την υγεία και το μέλλον του. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, οι συνεχόμενες μεταρρυθμίσεις στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση υλοποιούνται με μεγάλο κόστος για την πλειοψηφία των λαϊκών οικογενειών. Η διοικητική δομή των περιφερειών, με το ρόλο που τους ανατέθηκε από το νομοθετικό πλαίσιο, παίζει ενεργό και επιτελικό ρόλο στα ζητήματα της περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι η κρατική δομή σε τοπικό επίπεδο με την αμεσότερη σύνδεση με τα ευρωενωσιακά όργανα και τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Συγκεντρώνει πόρους, έργα και υποδομές σε ό,τι προτεραιότητα έχει το κεφάλαιο, βάζοντας το περιθώριο λαϊκές ανάγκες σε υποδομές, έργα και υπηρεσίες, λαϊκά προβλήματα και ανάγκες που έρχονται και επανέρχονται συχνά με τραγικό τρόπο στην επικαιρότητα, με τα επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα, τις μεγάλες και τραγικές ελλείψεις που επαναλαμβάνονται ως δράμα κάθε καλοκαίρι, τις πληγές των σεισμών που παραμένουν, με το 80% των δημοσίων κτηρίων, σχολεία, νοσοκομεία και ούτω καθεξής να είναι ανέλεγκτα. Ανάγκες που συνθλίβονται κάτω από τον αδυσόπιτο κανόνα του κέρδους και του υπερκέρδους των επιχειρηματικών ομίλων, την πολιτική κόστους ωφέλους που βλέπει τη ζωή και τις ανάγκες του λαού ως εμπόρευμα, οι μετονομασίες των χρηματοδοτικών εργαλείων και οι νέες προσαρμογές τους δεν αντιμετώπισαν την καπιταλιστική κρίση,
δεν προστάτευσαν το βιωτικό επίπεδο του λαού, δεν θωράκισαν τα δικαιώματα των εργαζομένων και της λαϊκής οικογένειας. Αντίθετα, οι αλλαγές στους Δήμους και στις περιφέρειες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της βάρβαρης αντιλαϊκής επίθεσης. Συνεισέφεραν στη δημοσιονομική πειθαρχία, στη διεύρυνση της αντιλαϊκής φορολόγησης, στην εμπορευματοποίηση υπηρεσιών και αγαθών, στην ανατροπή εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων. Με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και των λειτουργιών των περιφερειών και των Δήμων, προωθείται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά η υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, στοχεύοντας παράλληλα στην απορρόφηση των κραδασμών της λαϊκής δυσαρέσκειας. Τα όποια παιχνίδια και οι προσδοκίες για κυβερνησιμότητα της αυτοδιοίκησης από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας έναν και μόνο στόχο υπηρετούσαν, την επαναφορά του αντιδραστικού εκλογικού συστήματος που καθιστά παντοδύναμη την πρώτη δύναμη με 43,1% υφαρπάζοντας τα 3/5 των εδρών. Τα ίδια παιχνίδια έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ με την κολοβή απλή αναλογική, η οποία άφηνε αλόβητο τον εκβιασμό του δεύτερου γύρου. Το ΚΚΕ στηρίζει την απλή, ανώθευτη αναλογική, χωρίς ναι μεν αλλά, έχοντας ως αφετηρία την ισοτιμία της λαϊκή ψήφου, όσο αυτή μπορεί να είναι εφικτή στα πλαίσια του καπιταλισμού. Όλοι τους επιδιώκουν μέσω της τοπικής περιφερειακής δομής να ξεπερνούνται πιο γρήγορα τα όποια εμπόδια που δυσκόλευαν στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Απλοποιούνται οι διαδικασίες παραχώρησής της στους επιχειρηματικούς ομίλους. Προχωρά με μεγαλύτερη ταχύτητα η συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ιδιωτικοποιήσεις. Διοχετεύονται πιο εύκολα κεφάλαια στους επιχειρηματίες ως αναπτυξιακά κίνητρα, όχι όμως για τις λαϊκές ανάγκες. Μπαίνει ακόμα πιο βαθιά το χέρι στις τσέπες των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών με την ενίσχυση της ανταποδοτικότητας και της φορομπηξίας, με την φορολογική αποκέντρωση στο όνομα της οικονομικής αυτοτέλειας, αφού πρώτα υπονόμευσαν όλες οι κυβερνήσεις την απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων. Ο προσανατολισμός των κονδυλίων, καθώς και οι προτεραιότητες για έργα και υποδομές, υπηρετούν τους στρατηγικούς σχεδιασμούς των ομίλων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι άξονες κατανομής των πόρων του ΕΣΠΑ κατευθύνονται στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον τουρισμό, στις μεταφορές, στην εφοδιαστική αλυσίδα και σε ορισμένους άλλους εξωστρεφείς, όπως λένε, κλάδους της μεταποίησης, όπως η ναυπηγική βιομηχανία, τρόφιμα και φάρμακα, υδατοκαλλιέργειες και αγροδιατροφικός τομέας. Σε ό,τι δηλαδή ιεραρχούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους, να διασφαλίσουν υψηλή κερδοφορία σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων. Μάλιστα, στο όνομα της κλιματικής αλλαγής και της νέας δίκαιης ανάπτυξης, προβάλλεται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η νέα πράσινη κοινωνική συμφωνία, το γνωστό πράσινο New Deal, δηλαδή η μεγάλη κρατική ενίσχυση των επενδύσεων στους τομείς της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας. Το πράσινο New Deal δεν έχει στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά τη διαμόρφωση κινήτρων για νέες καπιταλιστικές επενδύσεις και κερδοφόρα αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ώστε να δοθεί νέα προσωρινή όθηση στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Τα έργα τα οποία μπορούν να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή
αντιπλημμυρική, αντισεισμική, αντιπυρική θωράκιση δεν αποτελούν προτεραιότητα για το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν είναι επιλέξιμα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ούτε καν και από αυτό το περιβόητο Αντώνη Τρίτσι. Και γι' αυτό ακριβώς δεν χρηματοδοτούνται και καρκινοβατούν. Οι αθλητικές και σχολικές υποδομές δεν έχουν προτεραιότητα στην κατανομή αυτών των κονδυλίων. Γι' αυτό και στους προϋπολογισμούς των περιφερειών δεν πρωταγωνιστούν τέτοιου είδους έργα. Η ανάπτυξη, οι επενδύσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας αποτελεί το αφήγημα της κυβέρνησης με 1 δις ευρώ μέσω του νέου ΕΣΠΑ για το διάστημα 2021-2027 να κατευθύνονται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την κοσμογονία των 7 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης σε ψηφιακές επενδύσεις. Η αλματώδης επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη δεν μεταφράζεται σε βελτίωση της ζωής των εργαζομένων, που είναι και η παραγωγή όλων αυτών των αποτελεσμάτων. Αντίθετα, αυξάνει την ψαλίδα ανάμεσα στις σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές δυνατότητες για τη διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας από τη μία και στην κατάσταση της σχετικής και απόλυτης εξαθλίωσης της ανασφάλειας που βιώνουν οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι από την άλλη. Το ψηφιακό κράτος αναβαθμίζει τη δυνατότητα να συλλέγει φόρους μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών και μέσω της ψηφιοποίησης των φοροεισπρακτικών μηχανισμών, να συλλαμβάνει μικρούς επαγγελματίες, αλλά όχι τους ομίλους, που έχουν πολλούς και διαφορετικούς τρόπους νόμιμης φοροδιαβηγής. Θέση του ΚΚΕ είναι ότι τα λαϊκά στρώματα χρειάζεται να διεκδικούν οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις που προέρχονται από την φορολογία των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων να κατευθύνονται σε τομείς που θα δώσουν έστω και προσωρινά ανακούφιση σήμερα, σε έργα και υποδομές που βελτιώνουν και προστατεύουν τη ζωή. Σε αυτή την κατεύθυνση οργάνωσης της πάλης πρωταγωνιστούν οι δυνάμεις του ΚΚΕ και στο χώρο της τοπικής διοίκησης. Το ΚΚΕ αγωνίζεται τόσο αυτοτελώς όσο και μέσα από τους καθημερινούς αγώνες για να τεθούν σε προτεραιότητα και να υλοποιηθούν αναγκαία έργα και υπηρεσίες για τις λαϊκές ανάγκες. Φωτίζουμε επίσης την ανάγκη να ακολουθήσουμε ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης με γνώμονα την κοινωνική ευημερία και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Διότι η δημιουργή του πλούτου, της πίτας, όπως υπόθηκε από κάποιους, είναι ο εργαζόμενος λαός και τη δικαιούται ολάκερη. Ευχαριστώ πολύ.